Πάμε σε ένα θέμα που σας αποκάλυψε σήμερα από το πρωί, δίνοντας συνέχεια στο προχθεσινό ρεπορτάζ, το λαμποτάρι, όσον αφορά τον πληστηριασμό του Ρησίου και την διαδικασία που είχε κινήσει και το ΙΚΑ, και σας το είχαμε πει από προχθές. Και υπήρξε και νεότερη εξέλιξη σήμερα πριν από λίγο και θα μας ενημερώσει γι' αυτό ο κ. Λάκης Κλεόπας, ο πρόεδρος της ΥΠΟΕΚΑΘΑΡΙΣ ΥΠΑΗ και ένας εκ των εκαθαριστών φυσικά. Καλησπέρα κύριε Κλεόπα. Καλησπέρα σας. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ. Υπάρχουν αρκετές εξελίξεις που τρέχουν το τελευταία 24 ώρα, και μία από αυτές τις εξελίξεις έχει να κάνει και με το Ρήσιο, αυτό το πολύπαθο Ρήσιο, το ακίνητο που έχει στην κατοχή της ΥΠΟΕΚΑΘΑΡΙΣ ΥΠΑΕ, καθώς τελικά έπιασαν τόπο, κύριε Κλεόπα, οι επιστολές της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και η πίεση που ασκήθηκε, και το ΙΚΑ κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα και από ό,τι μαθαίνουμε ήδη βγάζει και αυτό σε πληστηριασμό το Ρήσιο το προσεχές διάστημα. Ναι. Προ μιας ώρας μου κοινοποιήθηκε από δικαστικό επιμελητή, με είχε ενημερώσει βέβαια, ο πληστηριασμός, ο οποίος είναι για τις 20 Ιουλίου, η ώρα 4 ξεκινάει και τελειώνει η ώρα 5, στο Ειρηνοδικείο Βασιλικών. Μάλιστα. Η τιμή που ορίζει είναι 600.000 και από εκεί και πέρα... Στο μισό δηλαδή ουσιαστικά από αυτό που είχε ορίσει το δικαστήριο για το ακίνητο. Ακριβώς. Ήταν 1,2. Το ΙΚΑ έβαλε την τιμή, όριστη τιμή σε 600.000 ευρώ, στα 4/5 δηλαδή της τιμής που είχε αποφασίσει. Και τώρα βέβαια δεν ξέρω τι γίνεται και με τις αποχές των δικηγόρων, αν έχει σχέση αυτό και αν τελικά θα γίνει διαδικασία στις 20 Ιουλίου, γιατί είναι σημαντικό ο Άρης να προλάβει και τις ημερομηνίες. Στην περίπτωση, κύριε Κλεόπα, αν το γνωρίζετε, που στις 20 Ιουλίου δεν υπάρξει κάποιος που θα δώσει αυτά τα 600.000 ευρώ, τι γίνεται? Θα γίνει επαναληπτικός πληστηριασμός, από ό,τι με ενημέρωσαν οι νομικοί σύμβουλοι. Από την ίδια τιμή θα ξεκινήσει πάλι, δηλαδή? Δεν γνωρίζω. Δεν ξέρω. Σα έχω πει 100 φορές. Ναι, δεν είστε νομικός. Δεν είστε νομικός. Πάντως, όπως και να έχει, το γεγονός ότι το ΙΚΑ για λογαριασμό του Δημοσίου ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία εκλαμβάνεται ως θετική εξέλιξη, αν μη τι άλλο. Ναι, ασφαλώς είναι πάρα πολύ θετική εξέλιξη και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Τώρα, μέσα στον μήνα θα γνωρίζουμε και το θέμα της νέας ΠΑΕ, όπως είπε ο κύριος Καρυπίδης στη Γενική Συνέλευση. Πρέπει μέχρι τις 14 του μηνός να έχουν καταβληθεί τα λεφτά, το 1.200, και αν δεν υπάρχει, μέχρι τις 29 του μηνός, μετά άλλες 15 μέρες. Ελπίζω και εύχομαι όλα να πάνε καλά και να τελειώσουμε. Ναι. Βεβαίως το ένα θέμα δεν έχει σχέση με το άλλο. Ναι. Η εκαθάριση προχωράει. Ναι. Είναι διαφορετικά ζητήματα, αλλά έχουν μια συνάφεια βέβαια μεταξύ τους όλα. Είναι μια λυσίδα. Έχουν μεγάλη συνάφεια, αλλά δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να μιλήσω με λεπτομέρειες. Ας πάνε τα πράγματα καλά και βλέπουμε. Ναι. Είναι σημαντικός ο μήνας πάντως, αυτός και ο επόμενος. Το διάστημα αυτό, κύριε Κλεόπα, είναι αρκετά σημαντικό και για την εκαθάριση και για την ίδρυση της νέας εταιρείας και την αδειοδότησή της. Είναι πολλά ζητήματα που τρέχουν ταυτόχρονα σε πολλά μέτωπα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Ήδη, όπως θα ξέρετε, του Επαγγελματικού, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, δεν υφίσταται από εχθές το πρωί. Ναι. Και θα πρέπει να υπάρξει μία αντικατάσταση, μία καινούρια επιτροπή. Ναι. Διότι παραιτήθη, τα γνωρίζετε αυτά. Ναι, ναι, είναι άκυρες οι αποφάσεις της από εδώ και πέρα. Ακριβώς. Ναι. Οπότε είναι το θέμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, το θέμα του Ρησίου, το θέμα της νέας ΠΑΕ. Οπότε είναι, αυτοί οι δύο μήνες είναι πάρα 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 πολύ σοβαροί για τον Άρη. Εκείνο που θέλω είναι το εξής, κύριε Σαββόπουλε. Ο Άρης να παίξει στη Football League του χρόνου και τον παράλληλο χρόνο, πρώτο Θεός, να παίξει στην Αλφαεθνική. Εγώ Αλφαεθνική τη λέω γιατί έτσι τη θυμάμαι. Τώρα πώς λέγεται, Super League, δεν ξέρω πώς λέγεται. Εντάξει, τα ονόματα δεν έχουν σημασία, το ίδιο πράγμα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Από εκεί και πέρα κάναμε οποιαδήποτε προσπάθεια και μακάρι να πάνε τα πράγματα, γιατί λυπάμαι αυτούς τους φιλάθλους οι οποίοι αγωνίζονται και στεναχωριούνται και με σταματάνε στον δρόμο και με ρωτάνε τι γίνεται και πώς γίνεται και το ένα και το άλλο. Ναι. Ο Άρης είναι μία από τις 5 μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδος και αξίζει να είναι εκεί που πρέπει. Πείτε συγγνώμη μου... που τα λέω κάθε φορά αυτά, αλλά συγγνώμη, αλλά επειδή με πιάνει ο αριανός ενθουσιασμός, γι' αυτό...
Καλά κάνετε, καλά κάνετε. Και τα, να μην ξεχνάμε ότι και εσείς εκπροσωπείτε και γενικά όσοι συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες ένα πολύ μεγάλο σωματείο που μπορεί τα τελευταία χρόνια να περνάει από κάποιες δυσκολίες, αλλά δεν πάβει να είναι ένα πολύ μεγάλο μέγεθος που το ακολουθούν χιλιάδες οπαδοί και όλοι αυτοί έχουν ταλαιπωρηθεί αρκετά. Και σε πρώτη φάση αυτό που θέλουν τουλάχιστον είναι, όπως λέτε και εσείς, να δουν του χρόνου την ομάδα να παίζει δίχως προβλήματα στη Football League και σε ένα χρόνο από τώρα να συζητάμε για τη Super League. Ακριβώς. Πρώτα Θεός. Ναι, και να έχει τελειώσει και καθάς για να ερεμήσετε και εσείς, γιατί φέρετε και εσείς μεγάλη ευθύνη πάνω σας. Πολύ μεγάλη ευθύνη και εγώ και ο κύριος Σενέμης που είμαστε. Ο κύριος Σενέμης παρέλαβε και αυτός την προμισής ώρας περίπου την, το πρόγραμμα πληστηριασμού. Ναι. Οπότε είμαστε εντάξει από εκεί. Και πρώτα Θεός να πάνε όλα καλά. Πείτε μου έτσι πριν σας αφήσω και κάντε με ένα σχόλιο για την Γενική Συνέλευση προχθές. Κύλησε πολύ ήρεμα. Ήταν μία από τις καλύτερες κατά γενική ομολογία η Γενική Συνέλευση των τελευταίων ετών. Δεν υπήρξε βέβαια άλλο ενδιαφέρον. Ήταν ο κ. Καρυπίδης, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία να συνεχίσει λέγοντας ότι μπορεί να καταβάλει 1,5 εκατομμύριο ευρώ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, 1,2 και 300.000 στον Ερασιτέχνη. Το οποίο θα είναι δανεισμό στον Ερασιτέχνη Άρη, που πολύ καλά, γιατί ο Ερασιτέχνης Άρης πρέπει και αυτός να προχωράει όπως αξίζει τον Άρη. Ναι, πείτε μου, τι άλλο θέλετε να με ρωτήσετε. Η δική σας άποψη ποια είναι με την όλη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης όσον αφορά το ποσό? Συμφωνείτε κι εσείς ότι... γιατί υπήρξαν διάφορες προτάσεις, κάποιοι είπαν 2,5 εκατομμύρια. Άλλος είπε 5 εκατομμύρια, ναι, κοιτάξτε. Ναι. Έλεγε μία λέξη ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου, να μην είμαστε εφεροβάμονες. Ναι. Δηλαδή, κάτι, το βγάζαμε 2,5, το βγάζαμε 5. Ποιος θα έρθει να το πάρει? Εδώ είναι 200 και δεν υπάρχει άνθρωπος. Και προς τιμήν του κύριου Καρυπίδη τα προσέφερε αυτά και είπε κιόλας, δεν ξέρω, ήσασταν στη συνέλευση, σας είδα, είπε ότι εάν χρειαστεί θα αυξήσουμε το κεφάλαιο της νέας ΠΑΕ για να μπορέσει να πάνε όλα τα πράγματα σωστά. Μακάρι να πάνε όλα σωστά. Δεν υπήρχε άλλη λύση προχθές. Καμία. Mm-hmm. Ούτε του κύριου Τσάκρου τα 300 χιλιάρικα. Ούτε τα 2,5, τα 5. Mm-hmm. Σας λέω, να μην είμαστε θεροβάμονες. Αυτό ήταν ένα λογικό ποσό, κατά την άποψή μου, μικρό προς το παρόν, γιατί όταν ξοδεύτηκαν 1 εκατομμύριο, από ό,τι λέει, ο Αλφα Σίγμα, που έχω πλήρη εμπιστοσύνη στον κύριο Ψηφίδη και με ενημερώνει συνεχώς. Ναι. 1 εκατομμύριο στην ΓΑΜΑ Εθνική. Στη Football League το 1,200 δεν θα φτάσει, αλλά είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Καρυπίδης θα κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο για να πάει ο Άρης εκεί που πρέπει. Ναι. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι έτσι όπως τα λέτε, ότι θα αποδειχθεί συνεπής σε όσα έχει δεσμευτεί στο προσεχές διάστημα και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και όσον αφορά τον πληστηριασμό και μακάρι να βρεθεί και κάποιος, αν είναι δυνατόν, και ο κ. Καρυπίδης έχει πει ότι ενδιαφέρεται σε μια λογική τιμή να το χτυπήσει το ακίνητο για να διευκολύνει τη διαδικασία. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κλέοπα, να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.